Τα ψάρια αυτά πέθαναν γιατί δεν έχουν οξυγόνο για να ανασάνουν και ασφυκτιούν. Με την έντονη ανομβρία που επικρατεί τους τελευταίους μήνες και τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες αυτού του καλοκαιριού, έχει οδηγήσει στην μείωση του οξυγόνου και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Μέρα με τη μέρα τα ψάρια αργοπεθαίνουν και ενώ η λίμνη τραβιέται προς τα μέσα, εμφανίζονται από κάτω τα ψάρια. Από το τέλος του 2014 και μετά, με τις έντονες βροχές που υπήρχαν τότε, η στάθμη του νερού ανέβηκε και έφτασε στα βαθύτερα σημεία της περίπου τα 3 μέτρα. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά η λίμνη έχανε νερό. Για να έχει νερό η λίμνη πρέπει να υπάρχουν βροχές. Να πέφτει νερό και να το συγκρατεί. Για να το συγκρατεί πρέπει να λειτουργούν και τα διαχειριστικά έργα που έχουν δημιουργηθεί, τα οποία δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Μη με κοιτάτε περίεργα. Προκειμένου να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Να το πάρω μία. Όποτε έχουμε ανομβρία, πέφτει το νερό, πέφτουν τα επίπεδα οξυγόνου, ανεβαίνουν τα επίπεδα κάποιων φυκών που υπάρχουν μέσα και ανοβακτήρια και ανοφύκη που παράγουν βιοτοξίνες με αποτέλεσμα να έχουμε μαζικούς θανάτους. Εσείς τώρα τι θα κάνεις? Έχει ξανασυμβεί. Θα κάνουμε δειγματοληψία, νερό και νεκρά ψάρια να εξετάσουμε τα επίπεδα βιοτοξινών και τα επίπεδα οξυγόνου. Ήταν πλούτος, ήταν ένα στολίδι ωραίο, η λίμνη ήταν ωραία, ο κόσμος ερχόταν, οι ψαροταβέρνες, είχε 10 ψαροταβέρνες στον Αγιο Βασίλειο, όχι μία, 10. Δυσοσμία, τόνος γρυβάδια, σας το λέω, και πεταλούδες όλα ψοφάν. 30 εκατοστά νερό έχει, δεν έχει παραπάνω, οξυγόνο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήταν η γραμμή, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του πλανήτη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει σε μια αλλαγή του υποβάθρου της θερμοκρασίας στην περιοχή μας. Δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή ιδιαίτερη στα θέματα της βροχής. Άρα, επομένως, είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει. Σίγουρα, όμως, δεν είναι ο μόνος για την περιοχή της Κορόνειας, όπου υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο. Έτσι.